Άσκηση 2 αλφα ομάδα. Μας δίνει δύο πολυόνυμα, το π του χ δευτέρου βαθμού και το κ του χ τρίτου βαθμού και μας ζητάει να βρούμε το άθροισμά τους, τη διαφορά τους, το 2 π του χ μείον 3 κ του χ, το γινόμενο π του χ επί κ του χ και το τετράγωνο π του χ και όλο το τετράγωνο. Να κάνουμε δηλαδή πράξη με αυτά τα πολυόνυμα. Το π του χ συν κ του χ, το άθροισμά τους, είναι το πολυόνυμο χ στο τετράγωνο μείον 5χ συν 2 και χ στην τρίτη συν 3χ συν 1. Κάνοντας λοιπόν και αναγωγή ομοιονόρων θα έχουμε το χ στην τρίτη που δεν υπάρχει άλλο, το χ στο τετράγωνο που επίσης δεν υπάρχει άλλο, χ σκέτο όμως έχουμε μείον 5χ εκεί συν άλλα 3 παρακάτω, δηλαδή μείον 2χ και τέλος ο σταθερός όρος είναι 2 συν 1, δηλαδή 3. Αυτό το πολυόνυμο είναι το άθροισμα π του χ συν κ του χ. Στο δεύτερο σκέλος το 2 π του χ μείον 3 κ του χ θα είναι 2 φορές το χ τετράγωνο μείον 5 χ συν 2 πλην 3 φορές το χ στην τρίτη συν 3 χ συν 1. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα να κάνουμε τις επιμεριστικές ιδιότητες, τους πολλαπλασιασμούς. Θα έχουμε 2 χ στο τετράγωνο μείον 10 χ συν 4 μείον 3χ στην τρίτη, μείον 9χ, μείον 3 και με αναγωγές ομοιονόρων τώρα θα έχουμε. Το μείον 3χ στην τρίτη είναι η μεγαλύτερη δύναμη, μετά είναι το συν 2χ στο τετράγωνο, μείον 10χ, μείον άλλα 9χ παρακάτω κάνει μείον 19χ και τέλος η σταθερή αριθμή είναι συν 4 μείον 3 που κάνει συν 1. Αυτό το πολυόνυμο λοιπόν είναι το 2π του χ μείον 3 κ του χ. Στο τρίτο σκέλος θέλουμε το γινόμενο π του χ επί κ του χ, άρα πρόκειται για το γινόμενο χ τετράγωνο μείον 5 χ συν 2 επί το χ στην τρίτη συν 3 χ συν 1. Θα κάνουμε λοιπόν επιμεριστικές. Το χ στο τετράγωνο με τη δεύτερη παρένθεση θα γίνει χ στην πέμπτη και 3 χ στην τρίτη συν χ στο τετράγωνο. Μετά το μείον 5χ με όλη τη δεύτερη παρένθεση θα είναι μείον 5χ στην τετάρτη, μείον 3515χ στο τετράγωνο, μείον 5χ. Και τέλος το συν 2 με τη δεύτερη παρένθεση θα είναι συν 2χ στην τρίτη, συν 6χ, συν 2. Και αναγωγές ομοιονόρων, το χ πέμπτης είναι η μεγαλύτερη δύναμη, μετά είναι το μείον 5χ στην τετάρτη, χ τρίτης έχει 3 και 2, 5χ στην τρίτη, χ στο τετράγωνο είναι 1χ τετράγωνο μείον 15χ τετράγωνο, δηλαδή μείον 14χ τετράγωνο, μείον 5χ συν 6χ συν 1χ, συν ο σταθερός όρος που είναι 2. Αυτό λοιπόν είναι το γινόμενο των δύο πολυόνυμων, είναι πέμπτου βαθμού, και τέλος, το πολυόνυμο π του χ όλο στο τετράγωνο. Θα είναι δηλαδή το χ τετράγωνο μείον 5χ συν 2 όλο μαζί στο τετράγωνο. Και εδώ θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ταυτότητα. Θα χρειαστεί δηλαδή να θυμηθούμε ότι όταν έχουμε άθροισμα τριών αριθμών α συν β συν γ στο τετράγωνο, τότε θα είναι το τετράγωνο του πρώτου, το τετράγωνο του δεύτερου και το τετράγωνο του τρίτου, συν όμως όλα τα διπλάσια γινόμενα. 2αβ, το διπλάσιο γινόμενο του πρώτου με το δεύτερο, συν 2βγ, το διπλάσιο γινόμενο του δεύτερου με το τρίτο, συν 2αγ, δηλαδή το διπλάσιο γινόμενο του πρώτου με το τρίτο. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι και εδώ θα έχουμε χ στην τετάρτη, το τετράγωνο του δεύτερου που κάνει 25χ στο τετράγωνο, το τετράγωνο του τρίτου που κάνει 4 και το διπλάσιο γινόμενο που είναι πρώτο δεύτερο θα γίνει 2 ή 5 10 μείον 10χ τρίτης, το διπλάσιο γινόμενο του δεύτερου με το τρίτο που θα γίνει μείον 2 ή 2 4 4 5 20χ, το διπλάσιο γινόμενο του πρώτου με το τρίτο που θα κάνει συν 2 ή 2 4χ στο τετράγωνο. Αυτή λοιπόν είναι η ταυτότητα και τώρα με αναγωγές ομοιονόρων θα έχουμε. Μεγαλύτερη δύναμη είναι το χ στην τετάρτη,
Μετά είναι το μείον 10 χ στην τρίτη. Χ στο τετράγωνο έχουμε 25 και 4, 29 χ στο τετράγωνο. Χ σκέτο είναι το μείον 20, χ σκέτο και σταθερός όρος είναι το 4. Αυτό λοιπόν το πολυόνυμο είναι το τετράγωνο του πέτου χ.